μετά που αρκετοί φίλοι μου ζητήσανε να αναφερθώ σε ένα worst to best επάνω στους Nightwish, στους αγαπητούς Φιλανδούς Symphonic Metallers Nightwish, ακριβώς λοιπόν θα κάνω αυτό το αφιέρωμα. Πρώτα απ' όλα λέγοντας ότι για εμένα οι Nightwish είναι ένα από τα συγκροτήματα τα οποία τα αγαπούσα αρκετά, τουλάχιστον στην πρώτη πορεία του συγκροτήματος. Παρακολουθώ τις δουλειές τους μέχρι και σήμερα, μπορώ όμως να πω ότι δυστυχώς με τον καιρό έχω χάσει αρκετά το ενδιαφέρον επάνω στη μουσική τους. Όχι γιατί η μουσική τους είναι άσχημη, καθόλου μάλιστα, αλλά βλέπω τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα με το τελευταίο ένατο τους άλμπουμ που βγήκε το 2020 δυστυχώς, ότι αρχίζουν και αυτοί να είναι ένα από τα συγκροτήματα που να απομακρύνονται σιγά σιγά από το metal παρελθόν τους. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τους Φιλανδούς, να αναφερθώ πάνω σε κάποια πράγματα, είναι ένα ίσως από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα του symphonic metal ή του λεγόμενου female fronted metal. Okay? Και μάλιστα ίσως και το πιο πετυχημένο συγκρότημα της Φιλανδίας. Αυτή και η Λόρδι. Ως ένα σημείο, η Λόρδι βέβαια για άλλους λόγους, αν και καραγουστάρω τους Λόρδι. Okay. Τώρα, όσον αφορά τους Nightwish, και εδώ πέρα να πω κάτι άλλο, δεν έχω πολύ ασχοληθεί ιδιαίτερα με το symphonic metal, δεν είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου είδη στο metal. Και όσον αφορά το λεγόμενο female fronted metal, αυτό είναι νομίζω ένα περισσότερο, δεν θα το έλεγα τόσο πολύ ως υποείδος του metal, θα το έλεγα ότι το έχουν φτιάξει οι δισκογραφικές και η μουσική βιομηχανία απλά για να πουλάει. Τι είπα να πει female fronted metal, ρε παιδιά, μπορούμε να βάλουμε στην ίδια κατηγορία, για παράδειγμα, τους παλιούς Theater of Tragedy, okay, από τη μια πλευρά τους Νορβηγούς, ή μπορούμε να βάλουμε τους The Third and the Mortal, πάλι τους Νορβηγούς, που ήταν female fronted metal bands από την αρχή τους ήδη, και είμαι ίσως και από τις πιο πρώτες female fronted metal bands. Μπορούμε να τους βάλουμε στην ίδια κατηγορία, παραδείγματος χάρη, με τους Battle Beast, ή τους Battle Beast βασικά από Φιλανδία. Επιπλέον, υπάρχει τόσο μεγάλο, ας πούμε, το θέμα είναι ότι μπερδεύονται πάρα πολύ οι έννοιες. Μπορούμε να βάλουμε για παράδειγμα τους The Dende, τους Thrashers, που ήταν, ή τους Holy Moses, που ήταν και αυτοί, υποτίθεται και αυτοί έχουν τραγουδίστριες σαν front woman του συγκροτήματος, okay? Και λοιπόν, είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν είναι στην ίδια κατηγορία. Τα πράγματα μπερδεύονται μερικές φορές. Λοιπόν, γι' αυτό κατά τη δική μου γνώμη δεν είναι τόσο αληθινή η υποκατηγορία του female fronted metal. Γι' αυτό οι Nightwish θα τους, ναι, τους κατατάσσουμε στο symphonic metal σίγουρα. Αν και εδώ να πω ότι στις πρώτες μέρες του συγκροτήματος, ίσως το πρώτο τους άλμπουμ που ήταν βασικά το δεύτερο τους demo, οι Nightwish είχαν κάποια στοιχεία από ambient, είχαν και κάποια περισσότερα στοιχεία από folk. Από το δεύτερο άλμπουμ τους και μετά που είχαν κάποια σημεία από folk, αλλά στο δεύτερο τους άλμπουμ, μέχρι τουλάχιστον μπορούμε να πούμε μέχρι και το άλμπουμ Once, οι Nightwish είχαν έναν αρκετά power metal χαρακτήρα, ο οποίος βασικά φάνηκε στο δεύτερο και τρίτο άλμπουμ ακόμα περισσότερο και στο πέμπτο άλμπουμ. Στο τέταρτο τους άλμπουμ Century's Child άρχισαν να βάζουν και κάποια gothic στοιχεία στον ήχο τους και πολύ μετέπειτα άρχισαν να αφήνουν στην άκρη το power metal και να γίνονται όλο και περισσότερο συμφωνικοί. Σε σημείο τέτοιο που φτάσαμε σήμερα στο ένατο τους άλμπουμ του 2020, το Human Nature, να είναι περισσότερο symphonic παρά metal. Ωραίο μεν, αλλά δυστυχώς εμένα τουλάχιστον με έχει απογοητεύσει εντελώς αυτό το τελευταίο τους άλμπουμ. Λοιπόν, οι Nightwish δημιουργούνται το 1990
το 1996 και βασικά τα άτομα στη Φιλανδία και βασικά τα άτομα που είναι από πίσω από το συγκρότημα είναι βασικά ο mastermind του συγκροτήματος, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που γράφει τα περισσότερα τραγούδια, κυρίως όλα τα τραγούδια και τη μουσική, και είναι και ο κιμπορίστας του συγκροτήματος, ο Thomas Holopainen, όπως το προφέρω το σωστό το όνομά του. Okay, ο οποίος μάλιστα είναι και πολύ ένας φανατικός οπαδός του Walt Disney και των κόμιξ του Walt Disney και ιδιαίτερα του Scrooge McDuck. Okay. Μαζί του ήταν και ο κιθαρίστας και είναι ακόμα και συνεχίζει να είναι στο συγκρότημα ο Empu Vuorinen, ο οποίος θεωρείται και ένα από τα κυριότερα μέλη του συγκροτήματος και την αρχή του συγκροτήματος. Όπως το συγκρότημα δημιουργήθηκε και με την βασική πρώτη τραγουδίστριά τους, την Τάρζα Τούρουνεν, okay? η οποία Τάρζα, όπως τη γνωρίζουμε, δεν είχε καθόλου metal υπόβαθρο όταν μπήκε στους Nightwish, είχε οπερατικό υπόβαθρο και σήμερα φυσικά θεωρείται μία από τις πιο κορυφαίες φωνές, ακόμα και όταν συνεχίζει με την δική της μπάντα, της Τάρζα. Okay? Στην αρχή μάλιστα του συγκροτήματος ο σπασίστας ήταν ο Σάμι Βάνσκα, ο οποίος παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι και το 2001. Τώρα, μπορούμε να πούμε, αν θέλουμε να διαχωρίσουμε τις εποχές του συγκροτήματος, μπορούμε να βάλουμε τα τρία πρώτα άλμπουμς, είναι η πρώτη περίοδος, μάλιστα από το δεύτερο και μετέπειτα άλμπουμ αρχίζουν και αναγνωρίζονται παγκοσμίως, από το Oceabon και μετέπειτα. Μετέπειτα μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ του τρίτου και τέταρτου άλμπουμ υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ των μελών του συγκροτήματος, βασικά μεταξύ του Thomas και μεταξύ του Empu και μεταξύ του Thomas και του Empu και των υπόλοιπων μελών και του Σάμι Βάνσκα που ήταν ο μπασίστας, που αυτό σχεδόν έφερε τη διάλυση του συγκροτήματος. Εκείνη την εποχή λοιπόν ο Thomas σκεφτόταν να διαλύσει εντελώς τους Nightwish. Δηλαδή μετά το Wishmaster σκεφτόταν να διαλύσει εντελώς τους Nightwish. Μάλιστα αναφέρεται ότι είχε στείλει μήνυμα στον Mastermind στον Attack Arctica, άλλο επίσης φιλανδικό power metal θα το λέγαμε συγκρότημα, όπου του έλεγε να σκεφτούν να κάνουν κάτι μαζί γιατί από ό,τι φαίνεται ο ίδιος διαλύει τους Nightwish. Παρ' όλα αυτά, οι δισκογραφικές έπεσαν επάνω τους, κατάφεραν να φέρουν μία ειρήνη ανάμεσα στον Thomas και τον Empu. Από την άλλη πλευρά, ο Σάμι Βάνσκα άφησε το συγκρότημα, διώχτηκε το συγκρότημα και μετέπειτα έρχεται στη θέση του σαν μπασίστας, που συνεχίζει να είναι και μέχρι σήμερα, ο Μάρκο Χιετάλα, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός από άλλα συγκροτήματα της φιλανδικής σκηνής και αμήν τι άλλο από το, θα το λέγαμε, heavy power συγκρότημα των Tarot. Okay. Τώρα, μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση του συγκροτήματος, που είναι τα δύο επόμενα, τέταρτο και πέμπτο άλμπουμ, μέχρι το, δηλαδή από το Century Child και το Once, όπου σε αυτά τα δύο άλμπουμς μπορούμε να πούμε, μέσα σε αυτή την περίοδο, οι Nightwish, αφού έχουν ξεπεράσει την πρώτη περίοδο, τη δύσκολη, που σκεφτόντουσαν να διαλυθούν, φτάνουν στο αποκορύφωμα της δόξας τους. Μέσα σε αυτά τα δύο άλμπουμς, και ιδιαίτερα μετά το Once, μετά το πέμπτο τους άλμπουμ, φτάνουν στο αποκορύφωμα. Okay? Γίνονται διάστημοι εντελώς, πάρα πολλοί οπαδοί καινούργοι, θεωρούνται ένα από τα πιο καυτά ονόματα του metal χώρου γενικότερα, όχι μόνο απλά του symphonic metal. Και μετά από αυτό, μπαίνουμε ακόμα σε μια πολύ δύσκολη φάση, στην λεγόμενη σύγκρουση μεταξύ της Τάρζα, που κάποιοι λένε ότι ήταν και επηρεασμένη από τον σύζυγό της, τον Αργεντινέζο, το μάνατζερ της, πράγμα που έφερε τελικά την απομάκρυνσή της από το συγκρότημα. Συγκρούστηκε η ίδια βασικά και με τον Τόμας και με το υπόλοιπο συγκρότημα. Μάλιστα λέγεται ότι απομακρύνθηκε η ίδια χωρίς καν να το ξέρει. Δηλαδή το συγκρότημα διαφήμισε ότι ήδη την έχει απομακρύνει χωρίς να της το έχει πει πρώτα, πράγμα που έφερε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση μεταξύ της
και μεταξύ του συγκροτήματος, η οποία διήρκησε μετέπειτα για πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν η Τάρζα αφήνει το συγκρότημα το 2005, ένα χρόνο μετά, ή διώχνεται πάνω κάτω, το 2005, μετά ένα χρόνο από την επιτυχία του Once. Τότε λοιπόν, και μετέπειτα βλέπουμε την Τάρζα να ξαναγυρίζει με το δικό της συγκρότημα, που κυμαίνεται πια όχι τόσο σε metal μορφές, και αυτή περισσότερο σε περισσότερο συμφωνικά μορφές, λιγότερο metal. Okay. Βέβαια, η απομάκρυνση της Τάρζα από το συγκρότημα έδωσε ένα μεγάλο πλήγμα στο συγκρότημα. Τεράστιο τουλάχιστον, μάλιστα πλήγμα, τη στιγμή που πάρα μα πάρα πολλοί οπαδοί δεν δέχτηκαν αυτή την απομάκρυνση. Και όχι μόνο αυτό, το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν ότι ποια θα ήταν η αντικατάστρια της Τάρζα. Έτσι λοιπόν, το συγκρότημα μπαίνει σε ένα hiatus, σε ένα μικρό διάλειμμα στον πάγο, μέχρι να βρουν καινούργια τραγουδίστρια, η οποία τελικά γίνεται γνωστό ότι το 2006 προς 2007 έρχεται καινούργια τραγουδίστρια, η Annette Olsson, η οποία ήταν από την Σουηδία και ήταν πρώην τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alison Avenue, η οποία μάλιστα είχε περισσότερο rock υπόβαθρο παρά metal υπόβαθρο. Θα μου πείτε, κοιτάζει, δεν είχε καθόλου metal υπόβαθρο όταν μπήκε στο συγκρότημα, στις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος. Αλλά η ιστορία με την Annette Olsson είναι ίσως μια πολύ πικρή ιστορία, ίσως ακόμα και πιο πικρή από την Τάρζα. Τουλάχιστον οι κατηγορίες εναντίον της Τάρζα έλεγαν ότι άρχισε να συμπεριφέρεται σαν ντίβα λίγο πριν την απομάκρυνσή της από τους Nightwish, και η σύγκρουσή της ήταν καθαρά, λέγεται τουλάχιστον, ότι ήταν σε θέματα εγωισμού μεταξύ της αυτής και του υπόλοιπου συγκροτήματος. Ίσως και η σύγκρουση μεταξύ αυτής και του Τόμας. Στην περίπτωση όμως της Annette Olsson παίχτηκε ένα πολύ πιο άσχημο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα η Annette ήρθε να αντικαταστήσει την Τάρζα, που όπως και να το κάνουμε η διαφορά ήταν μεγάλη. Όχι ότι η Annette δεν ήταν κακή τραγουδίστρια, δεν ήταν καθόλου κακή, αλλά υπήρχε μεγάλη διαφορά. Πόσο μάλλον οι οπαδοί δεν είχαν χωνέψει την απομάκρυνση της Τάρζα και περιμέναν μια καινούρια Τάρζα ή την επιστροφή της ίδιας της Τάρζα. Με αποτέλεσμα, οποιαδήποτε και αν έμπαινε σε αυτή τη θέση εκείνη την εποχή, θα γινόταν μισητή από τους περισσότερους οπαδούς. Πόσο μάλλον η Annette, που τελικά η πίεση αυτή την έσπασε, παρόλο που ήταν ένα πολύ, πολύ καλός χαρακτήρας, η πίεση αυτή την έσπασε, με αποτέλεσμα και κάποιες κακοτυχίες που τη συνέβηκαν μετέπειτα, για παράδειγμα, λίγο πριν την απομάκρυνσή της, έχουμε την ότι η Annette έμεινε μέχρι το 2012 στο συγκρότημα, έφτιαξε μαζί τους δύο άλμπουμς και τραγούδισε σε δύο άλμπουμς, και στο 2000, εκεί γύρω στο 2012, όταν λοιπόν είναι να παίξει σε live, δεν δίνει καλή απόδοση στα lives, μετέπειτα αρρωσταίνει κιόλας. Μετέπειτα γίνεται γνωστό ότι ήταν και έγκυος, και όλα αυτά έφεραν την απομάκρυνσή της, επίσης μια απομάκρυνση η οποία έγινε γνωστή χωρίς η ίδια να το ξέρει. Κάτι παρόμοιο που έρχεται και με την Τάρζα. Μάλιστα λέγεται ότι σε κάποια lives που η ίδια ήταν άρρωστη και είχε παρακαλέσει να βληθούν τουλάχιστον μέχρι να γίνει να αναρρώσει, οι Nightwish, χωρίς να τη ζητήσουν την γνώμη, βάλανε σαν αντικαταστράτεια στα lives δύο τραγουδίστριες, βάλανε την Elise Reid, η οποία είναι βασικά η τραγουδίστρια των Amaranth, και ως ένα σημείο τραγουδάει και με τους Symphonic Metals Camelot, όπως επίσης βάλανε και την γνωστή πια Alyssa White Clues, την Εβραιοκαναδέζα, η οποία σήμερα είναι η front woman τον Arch Enemy. Okay. Πράγμα που φυσικά αυτό δημιούργησε μεγάλη ρήξη μεταξύ αυτής και της Olsson και του συγκροτήματος, και έφερε και τελικά και την απομάκρυση εντελώς της Olsson. Με την Olsson λοιπόν είναι η περίοδος αυτή, η δεύτερη του συγκροτήματος, θα το πούμε έτσι,
που βασικά είναι τα δύο, αυτό, δύο άλμπουμς που βγάλαν μαζί της, το Dark Passion Play του 2007 και το Imaginarium του 2011. Μάλιστα, όταν η Olson φεύγει, πολλοί οπαδοί χαίρονται, δυστυχώς, αν και κάποιοι μένουν με μια πολύ άσχημη γεύση με το τι συνέβη και πώς τη συμπεριφέρθηκε το συγκρότημα στην Olson. Και εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό δεν έπρεπε να γίνει με έναν τέτοιον τρόπο, τη στιγμή που η ίδια, ξέρω ότι στα lives ίσως δεν απέδωσε ακριβώς, ήταν μεγάλη πίεση που ασκήθηκε επάνω της. Παρόλα αυτά, στα studio albums, αυτά δύο studio albums είναι αρκετά καλή, κατά τη δική μου γνώμη. Μετέπειτα, έχουμε την επόμενη τρίτη περίοδο, μεγάλη τρίτη περίοδο του συγκροτήματος, που ξεκινάει γύρω στο 2013, όπου στη θέση της Annette Olson φέρουν την Floor Jansen. Η Floor Jansen είχε μάλιστα αντικαταστήσει σε lives, σε live εμφανίσεις την Olson επίσης, με τους Nightwish, και η Floor ήταν πιο γνωστή μέσα στο μεταλλικό κόσμο, τη στιγμή που ήταν και τραγουδίστρια τότε των Revamp, όπως επίσης ήταν και η βασική πρώην τραγουδίστρια των After Forever, επίσης symphonic metal, female founded metal μπάντας, αρκετά γνωστής. Και έτσι η Floor έχετε το 2013, οι περισσότεροι οπαδοί την δέχονται με ανοιχτές αγκάλες, την έχουν δει live, τους έχει, είναι γνωστό το όνομά της. Θεωρείται ότι ακριβώς έρχεται από metal υπόβαθρο, όλα καλά και όλα ωραία. Μαζί εκεί την εποχή του 2013 παίρνουν ακόμα ένα μέλος και γίνονται 6 μέλη στο συγκρότημα, τον Troy Donotsky, κάπως έτσι το όνομα του, ο οποίος παίζει βασικά guides και διάφορα πνευστά. Okay, τώρα, γενικότερα, λοιπόν, ξεκινάει αυτή η περίοδος, η τρίτη περίοδος του συγκροτήματος, που και εδώ πέρα έχουμε έχουν βγάλει μέχρι τώρα δύο albums με την Floor. Έχουμε το Endless Forms Most Beautiful του 2015 και το φετινό πια album, το Human Nature του 2020. Ωραία. Και τώρα λοιπόν, μάλιστα να πω και κάτι άλλο, όταν ρωτούσαν τον Thomas ποιες ήταν οι πρώτες επιρροές του για να δημιουργήσει τους Nightwish, φυσικά είχε αναφέρει μεγάλα ονόματα του τότε Symphonic Female Fronted Metal, για παράδειγμα τους The Third and the Mortal και τους Theater of Tragedy από την Νορβηγία, τα δύο συγκροτήματα, τους The Gathering από την Ολλανδία, και είχε αναφέρει επίσης σαν μεγάλη του επιρροή το album Kveldsanger, αν το διαβάζω σωστά, Kveldsanger των Ulver, των Νορβηγών, πρώην Black Metalers Ulver, που βέβαια πήραν μετέπειτα εντελώς διαφορετική μορφή, και έτσι καταλαβαίνουμε ίσως και τις πρώτες ambient και folk επιρροές, τουλάχιστον στο πρώτο άλμπουμ των Nightwish. Λοιπόν, οι Nightwish, όπως έχω πει μέχρι τώρα, έχουν βγάλει 9 studio albums, έχουν βγάλει πάρα πολλές άλλες κυκλοφορίες, ανάμεσα τους και 3 EP. Εδώ πέρα λοιπόν εγώ θα προσπαθήσω να κάνω ένα worst to best επάνω στις studio δουλειές τους, στις 9 studio δουλειές τους. Έχω μόνο ένα EP από τα EP τους, το λεγόμενο Over the Hills and Far Away, που βγήκε το 2001. Μάλιστα να πούμε ότι ακριβώς μετά από αυτό, μάλιστα το Over the Hills and Far Away είναι μια διασκευή επάνω στο τραγούδι του Gary Moore. Μετά ακριβώς από αυτό το EP ξεκίνησε και η πρώτη φάση δύσκολη του συγκροτήματος, που ήταν εκείνη την περίοδο ανάμεσα στο Wishmaster και στο Century Child, που σχεδόν έφερε τη διάλυση του συγκροτήματος στην πρώτη φάση. Αν τώρα όμως μπω στα κύρια, όπως είπα, albums, τα 9 κύρια albums του συγκροτήματος, και ξεκινάω. Στην ένατη θέση για εμένα θα έρθει, όπως καταλάβατε, το τελευταίο τους ένατο άλμπουμ, το τελευταίο τους άλμπουμ του 2020, αυτής της χρονιάς, ακριβώς που μιλάω, το Human Nature. Okay. Το οποίο λοιπόν αυτό άλμπουμ είναι ίσως πολύ μεγάλο, είναι διπλό άλμπουμ.
παρόλα αυτά, αρκετά δεν είναι κακό στη μουσική του. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι περισσότερο συμφωνικό παρά metal. Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τι να σας πω. Θα μου πείτε ότι αυτή η στροφή προς πιο symphonic γραμμές σε σχέση με metal είχε ξεκινήσει και 3 albums πιο πριν στους Nightwish. Σωστά, αλλά εδώ γίνονται όλο και λιγότερο metal. Όλο και λιγότερο metal. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Γι' αυτό όσες φορές και αν το άκουσα το album δεν μου κάθισε. Μέχρι και τώρα δεν είναι αυτή η Nightwish που είχα συνηθίσει. Δυστυχώς. Τώρα, στην επόμενη θέση θα βάλω το τεμπούτο του άλμπουμ του 1997. Λοιπόν, το οποίο είναι το Angels Fall First. Αυτό το άλμπουμ ήταν βασικά το δεύτερο τους demo και τελικά η δισκογραφική το έβγαλε σαν debuto album. Δεν είναι τόσο κακό album σαν debuto, παρόλα αυτά θεωρείται αρκετά άγουρο για αυτό που ήταν πραγματικά η Nightwish, που έγιναν οι Nightwish μετέπειτα. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως είπα είναι και το άλμπουμ στο οποίο φαίνονται περισσότερο από κάθε άλλο άλμπουμ η folk και ως ένα σημείο και οι ambient επιρροές του συγκροτήματος στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Μάλιστα την εποχή που το βγάλανε είχε μείνει άπατο. Okay? Οι Nightwish άρχισαν να γίνονται γνωστοί μετά από την κυκλοφορία του δεύτερου μετέπειτα άλμπουμ τους. Ωραία. Τώρα, 7η θέση, και εδώ πέρα ίσως θα υπάρχουν οι μεγαλύτερες κατηγορίες, οι μεγαλύτερες ίσως διαφωνίες εναντίον μου σε αυτό το κομμάτι. Έχετε ένα άλμπουμ το οποίο θεωρείται αρκετά διάσημο και αρκετά αγαπημένο σε πολλούς οπαδούς στο Nightwish. Μάλιστα, είναι ένα άλμπουμ που φέρε και καινούργιους οπαδούς τότε στο συγκρότημα. Μιλάω για το τέταρτο του άλμπουμ του 2002, το Century Child. Okay, το Century's Child, το οποίο μάλιστα πάρα πολύ το αγαπούνε και ίσως κάποιοι το θεωρούν και κορυφαίο άλμπουμ των Nightwish. Για εμένα παρόλα αυτά, τότε που βγήκε δεν μου έκατσε. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι το πρώτο άλμπουμ που αρχίζουν και λίγο και απομακρύνονται από το power metal χαρακτήρα τους της πρώτης περίοδου. Και από την άλλη πλευρά αρχίζουμε και βλέπουμε διάφορα gothic περισσότερο στοιχεία στον ήχο τους που εμένα στο συγκεκριμένο συγκρότημα αυτά τα gothic στοιχεία δεν μου έκατσαν. Εδώ πέρα κάνουν και μια διασκευή του The Phantom of the Opera, τότε πήγαν και διάφορες άλλες μπάντες του Symphonic Female Front Metal που κάνανε τέτοιες διασκευές, ιδιαίτερα πάνω στο The Phantom of the Opera, πολλές metal τέτοιες μπάντες έχουν κάνει διασκευή στο συγκεκριμένο οπερατικό κομμάτι. Okay. Ναι, παιδιά, ξέρω ότι για πολλούς αυτό θεωρείται πολύ κορυφαίο άλμπουμ. Εμένα πάντως δεν μου τόσο αρέσει. Αλλά αυτό είναι το δικό μου γούστο. Τώρα, έκτη θέση. Ένα άλμπουμ το οποίο θεωρήθηκε εκείνη την εποχή που βγήκε αρκετά ιδιαίτερο γιατί ακριβώς επανέφερε τους Nightwish μετά από όλη αυτή την κατρακύλα που έγινε από την απομάκρυνση της Darja και μετέπειτα. Μιλάω για το έκτοτο τους άλμπουμ Dark Passion Play του 2007. Okay, του 2007. Έχουν μεσολαβήσει αρκετά χρόνια, μάλιστα από το 2004. Έχουν μεσολαβήσει 3 χρόνια μέχρι που βγάζουν το Dark Passion Play. Είναι και το πρώτο άλμπουμ στο οποίο τραγουδάει η Annette Olson. Για κάποιους, κάποιοι αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ χτίστηκε βασικά επάνω στη φωνή της Τάρζα. Okay? Και η Annette έπρεπε μετέπειτα να φτάσει στο βαθμό της Τάρζα. Okay. Παρ' όλα αυτά το άλμπουμ είναι αρκετά συμπαθητικό.
θετικό κατά τη δική μου γνώμη. Από τη μία πλευρά, σωστά γίνεται όλο και πιο συμφωνικό σε σχέση με το Once που είχε προηγηθεί. Από την άλλη όμως πλευρά, για την ώρα τότε που βγήκε, τη στιγμή που βγήκε εκείνες τις ημέρες, πραγματικά ήταν αρκετά καλό το timing, γιατί κατάφερε να ξαναγυρίσει πίσω έναν βαθμό, μια μερίδα οπαδών που δεν ξέρανε τι μέλη γενέστε σχετικά με το συγκρότημα. Okay. Τώρα, στην πέμπτη θέση, για μένα θα έρθει το 7ο του άλμπουμ, το Dark Passion Clayton, το 6ο. Το 7ο του άλμπουμ, το Imaginarium. Το Imaginarium του 2011, που είναι μάλιστα και το τελευταίο άλμπουμ με την Annette Olson, το οποίο το θεωρώ ακόμα πιο καλό σε σχέση με το Dark Passion Play. Ναι, όπως καταλάβατε σε αυτό το σημείο, εγώ δεν είμαι εναντίον αυτής της περίοδου της Annette. Μάλιστα, τουλάχιστον στις στούντιο κυκλοφορίες. Okay. Δεν είμαι καθόλου εναντίον και δεν νομίζω ότι είναι δικό της το λάθος, εάν γίνανε λίγο πιο συμφωνικοί σε αυτή την περίοδο η Nightwish. Το πρόβλημα είναι περισσότερο, αν μην τι άλλο, πρόβλημα, αν θέλετε πείτε το, είναι του Thomas. Okay. Η φωνή της στα studio albums είναι αρκετά ικανοποιητική. Δεν αισθάνθηκα ποτέ άνετα με το πώς συμπεριφέρθηκε το συγκρότημα. Και πραγματικά το θεωρώ ίσως ακόμα καλύτερο από το Dark Passion Play, με την έννοια ότι είναι ίσως πιο φτιαγμένο για την φωνή της. Βέβαια υπήρχαν εκείνοι οι οπαδοί που ήδη από το Dark Passion Play βάλανε X στο συγκρότημα εξ αρχής. Okay. Λοιπόν, τέταρτη θέση. Στην τέταρτη θέση θα έρθει το πρώτο άλμπουμ που βγάζουν με την Floor Jansen. Και μιλάω για το 8ο τους άλμπουμ του 2015. Το Endless Forms Most Beautiful. Okay. Έναν τίτλο λίγο περίεργο. Από τη μία πλευρά. Τώρα, στο συγκεκριμένο πάλι άλμπουμ, η συμφωνική πλευρά του συγκροτήματος συνεχίζει να είναι η πιο ισχυρή. Παρόλα αυτά, στο συγκεκριμένο άλμπουμ, η metal μορφή συνεχίζει να υπάρχει. Όχι όπως το Human Nature. Και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι εντελώς πολύ ωραίοι ύμνοι των σημερινών, του σημερινού style των Nightwish. Να αναφερθώ επίσης εδώ πέρα ότι εδώ πραγματικά η Floor λάμπει. Πραγματικά εδώ η φωνή της λάμπει 100%, πράγμα που δυστυχώς δεν φαίνεται τόσο πολύ στο Human Nature. Λοιπόν, γι' αυτό και για εμένα το θεωρώ ίσως ακόμα πιο καλό άλμπουμ από την εποχή της Olson, από το Dark Passion Play και από το Imaginarium. Θα μου πείτε, είναι μεγάλο επίσης το άλμπουμ, επίσης κουράζει αρκετά για κάποιους που περίμεναν πιο straight metal, αλλά ας είμαστε αληθινοί. Η power πλευρά των Nightwish βασικά επεκτείνεται τουλάχιστον μέχρι το Wishmaster, άντε να πούμε μέχρι και το Once. Μετέπειτα αυτή είναι η καινούργη Nightwish. Μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό, αλλά τουλάχιστον να το κάνουν ποιοτικά. Και στο συγκεκριμένο άλμπουμ το κάνουν πάρα πολύ ποιοτικά. Και τώρα μπαίνω στις τρεις τελευταίες δουλειές που τις θεωρώ τις κορυφές του συγκροτήματος. Okay. Λοιπόν, τρίτη θέση. Τρίτη θέση, το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος του 2000, αρχή της χιλιετίας. Τότε το Wishmaster. Λοιπόν, το Wishmaster ίσως είναι το άλμπουμ στο οποίο οι power metal καταβολές φαίνονται πολύ πιο έντονα από κάθε άλλο άλμπουμ των Nightwish.
Πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Θυμάμαι να το έχω λιώσει. Το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν η ακριβώς η εποχή που είχα παντρευτεί. Που είχαμε παντρευτεί με τη σύζυγό μου. Ναι, το άλμπουμ εμείς παντρευτήκαμε τον Ιούλιο του 2000. Και θυμάμαι λοιπόν, ζούσαμε τότε σε ένα, σε ένα είδος container, αυτά που λέγεται caravan, λέγεται στα εβραϊκά. Είναι ένα πολύ μικρό είδος σπιτιού, μέσα σε ένα είδος container, ως Εβραίοι επικοί. Κάτοικοι φυσικά της Ιουδαίας και Σαμάριας, κοντά στην Ιεριχώ, στον εβραϊκό οικισμό, άλλοι θα πούνε επικισμό, του Μίτσπε Ιεριχώ. Και να έχω, θυμάμαι τότε λοιπόν, εκείνη την εποχή, ακριβώς πίσω από το παράθυρό μου να βλέπω την Ιεριχώ και την Νεκρά Θάλασσα και να ακούω το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, τον Nightwish, το Wishmaster. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι ακόμα και η σύζυγος, η οποία έχει περισσότερο rock ακούσματα, λιγότερο metal ακούσματα, της άρεσαν αρκετά η Nightwish του συγκεκριμένου άλμπουμ. Δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση, και εδώ είχαμε έναν ενδιασμό, ποιο θα βάλω στη δεύτερη, ποιο θα βάλω στην πρώτη θέση. Τελικά όμως καταλήγω στη δεύτερη θέση να βάλω το Once. Once. Το πέμπτο τους άλμπουμ που βγαίνει το 2004 και για πάρα πολλούς οπαδούς και για πάρα πολλούς metalers γενικά θεωρείται η κορυφή των Nightwish. Το κορυφαίο άλμπουμ των Nightwish. Και σε αυτό, σε ένα σημείο, θα συμφωνήσω. Το άλμπουμ είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ, ίσως κάτσι, με την έννοια του εμπορικού, αλλά με την έννοια του κάτσι. Κάτσι, πιάνει αρκετά. Ξεκινάει με πάρα πολύ καλά τραγούδια, με το Dark Chest of Wonders, Wish I Had an Angel, το οποίο έγινε μάλιστα και εντελώς, ίσως το πιο γνωστό κομμάτι το Nightwish γενικότερα. Το τραγούδι Nemo, τότε ήταν και εποχή που είχε βγει και η ταινία του Disney σχετικά με το ψαράκι το Nemo. Δεν έχει άμεση σχέση το τραγούδι βέβαια με την ταινία. Έχει εδώ πέρα το The Siren, το Greek Mary's Blood. Όλα τα κομμάτια εδώ πέρα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είναι το τελευταίο άλμπουμ της Τάρζα στο συγκρότημα. Και πραγματικά η Τάρζα βγαίνει από το συγκρότημα μετέπειτα, με ό,τι βέβαια έγινε μετέπειτα, με ένα άλμπουμ δυναμίτη. Okay? Πράγμα που ίσως για αυτόν τον λόγο έφερε τόσο μεγάλη ανακατοσούρα στους οπαδούς των Nightwish, όπως και μέσα στο ίδιο το συγκρότημα. Μετά από το άλμπουμ αυτό, οι Nightwish αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο συμφωνικοί. Στο άλμπουμ αυτό υπάρχουν ακόμα κάποιες επιρροές από power metal, ίσως λιγότερες από το Wishmaster, αλλά υπάρχουν. Και μέχρι και τώρα, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να ακούει Nightwish, θα το συμβούλευα να ξεκινήσει με το συγκεκριμένο αυτό διαμάντι. Παρόλα αυτά, στην πρώτη θέση θα βάλω το άλμπουμ με το οποίο γνώρισα τους Nightwish. Όπως καταλάβατε, μιλάω για το δεύτερο τους άλμπουμ του 1998, το Osea Born. Λοιπόν, το οποίο λοιπόν αυτό άλμπουμ το γνώρισα να πω την αλήθεια και μάλιστα το άλμπουμ και το συγκρότημα από τον φίλο Νίρ και αδερφό Νίρ Παλικαρά, Νίρ Μπίρ, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, μιλάω για τον τραγουδιστή και mastermind τον Speed Russ, επίσης τον Thrasher's Nightbreed, δύο κορυφαία, για εμένα τουλάχιστον, thrash metal συγκροτήματα από την ελληνική σκηνή. Και μιλάω φυσικά, όπως είπα, για το Osea Born, το οποίο για εμένα είναι ό,τι πιο αγαπημένο έχουν βγάλει οι Nightwish. Ό,τι πιο αγαπημένο. Είναι ακριβώς το μετέχμιο μεταξύ της power metal πλευράς τους, με folk επίσης κατευθύνσεις. Όλα τα τραγούδια εδώ πέρα είναι ένα και ένα. Να πω ότι ακόμα και σήμερα το Moondance, το instrumental αυτό κομμάτι,
είναι χαραγμένο ακόμα στην καρδιά μου. Λοιπόν, φυσικά το Wishmaster ήταν η φυσική συνέχεια του συγκεκριμένου άλμπουμ και για εμένα αυτή η πρώτη περίοδος ίσως είναι και η πιο κορυφαία και η πιο αγαπημένη τουλάχιστον για εμένα από τους Nightwish, αν και ξέρω ότι θα ξαναγυρίσουν πίσω σε αυτή. Και για μένα αυτό έρχεται στην πρώτη θέση. Από το Ισραήλ λοιπόν, από την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy.